Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση έχει εκτεθεί στον ελληνικό λαό μέσα από την ανατροπή όλων των υποσχέσεων των προεκλογικών που έδωσε, που δεν μπορεί πλέον να υλοποιήσει, προσπαθεί με αλότριες πολιτικές πρωτοβουλίες να δημιουργήσει εντυπώσεις και να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου να μην δει την πραγματικότητα τη σκληρή και στην οικονομία και στην παιδεία και στην υγεία και σε όλους τους τομείς. Έτσι λοιπόν τα βάζει με την Εκκλησία, μιλά για την κατάργηση της προσευχής, μιλά για ανατροπή παραδοσιακών αρχών της ελληνικής κοινωνίας όπως το Σύμφωνο Συμβίωσης, σαν να ήταν το μείζον αυτή την περίοδο για να λυθεί στη χώρα μας, έτσι, ενώ τρέχουν άλλα τόσα προβλήματα όπως προανέφερα και το δημογραφικό, το οποίο συνδέεται άμεσα και με αυτό. Ενώ δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε γεννήσεις, εμείς προάγουμε τις μη γεννήσεις, εξισώνοντας τους φυσιολογικούς γάμους με τους παραφύσιν, εντός εισαγωγικών, δεν θέλω να το πω έτσι. Οπότε προσωπικά είμαι αντίθετος σε αυτήν την αλωτρίωση της ελληνικής κοινωνίας και των παραδοσιακών μας αρχών, αλλά και στην ενσωμάτωση του εθνικού μας δικαίου, μιας στρεβλής πραγματικότητας, μιας παραφής συνένειας που ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση, μη έχοντας κάτι πιο ουσιαστικό να κάνει, δημιουργεί τις εντυπώσεις ακριβώς για να γίνεται λόγος γύρω από αυτό και να μην κοιτάζει ο κόσμος την ουσία. Ωστόσο και αυτό, εκτιμώ, η Νέα Δημοκρατία δεν θα το στηρίξει και κάνω αγώνα να μην το στηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουμε τεθεί επ' αυτό. Κατά τα άλλα, με τα πρόσωπα αυτά που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση, καμία αντίθεση. Η πράξη είναι αυτή που στυλιτεύουμε και κατακρίνουμε, η οποία δεν πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για τις επόμενες γενές ότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Η επιστήμη το ορίζει σαν μια παθολογική εκτροπή, σαν μια ανομαλία, και δεν μπορούμε εμείς να ανατρέψουμε με τεχνητούς όρους τους επιστημονικούς όρους. Όμως με όρους χριστιανικής αγάπης, και αυτά τα άτομα τα αγκαλιάζουμε και θεωρούμε ότι είναι μέρος της κοινωνίας μας και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε και αυτά τα άτομα σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, να βρούνε τον πραγματικό τους αυτό και την πραγματική τους πορεία στη ζωή.